Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Και λέω φίλες και φίλοι γιατί αισθάνομαι ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, όπως σε φίλους και συνεργάτες, γιατί όπως δουλεύουμε με όρους ιδιωτικού τομέα και στο Υπουργείο, επειδή και εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι δουλεύουμε και με τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Θέλουμε να δουλεύουμε με τους επιχειρηματίες του τουρισμού και να μπορέσουμε να υποστηρίζουμε στο μεγαλύτερο βαθμό που είναι εφικτό και μπορεί μέσα από αυτές τις προσπάθειες να επιτευχθεί τον επιχειρηματικό κόσμο στον τουριστικό τομέα. Σκέφτομαι πραγματικά, επειδή είμαι μηχανικός, όχι πληροφορικής, είμαι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, ότι κάποτε όταν αρχίσαμε και δουλεύαμε κι εμείς σε προγράμματα ερευνητικά, μελετητικά, ευρωπαϊκά προγράμματα, πριν από 20 χρόνια θα μπορούσα να πω, ότι τότε η καινοτομία, και φτιάχναμε κάποιους φακέλους για ευρωπαϊκά προγράμματα, φτιάχναμε κάποιους φακέλους και θυμάμαι ότι συμμετείχα το 1995 σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για τεχνολογίες και θεραπευτικό τουρισμό. Εκεί μέσα στα προϊόντα του σχεδίου αυτού του έργου έπρεπε να βάλεις κάτι για καινοτομία, κάτι για υποδομές, για τεχνολογία. Αυτό λοιπόν η καινοτομία ήταν να φτιάξουμε ένα DVD, ένα CD, κάποιο προϊόν τέτοιας τεχνολογίας. Και η τεχνολογία και η καινοτομία και η ψηφιακή εποχή στα ξενοδοχεία, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε εσείς από μένα, ήταν να μπορέσει να υπάρχει κάποιο φωτοκύτταρο στο δωμάτιο, το οποίο ενδεχομένως να ανεβάζει τα στόρια ή να χαμηλώνει τη μουσική, να χαμηλώνει το φωτισμό, κάποιο ντίμερ. Από τότε έχουν περάσει 20 χρόνια και η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί στις τεχνολογίες είναι αξιοθαύμαστη. Και αυτό βεβαίως σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Και βεβαίως έχει αξιοποιηθεί, όχι όσο θα έπρεπε μέχρι σήμερα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και γι' αυτό η προσπάθειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική, και στον τουριστικό τομέα. Ο τουρισμός μας, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, έχει, μέσα στο διεθνές περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου και έχει κρατήσει την οικονομία της χώρας μας στην δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το 2017 πιστεύουμε ότι θα είναι μια νέα χρονιά ρεκόρ. Το 2016 αγγίξαμε, το 2016 27,5 εκατομμύρια επισκέπτες, ένα νέο ρεκόρ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2015. Εφαρμόσαμε λοιπόν και την τουριστική πολιτική μας που έχει ως στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προσέλκυση επενδύσεων και συνεργαστήκαμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους φορείς, με τον ιδιωτικό τομέα, με τις περιφέρειες. Και θέλουμε να ενδυναμώσουμε στη συνέχεια και φέτος, και αυτό είναι και η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο Υπουργός, η κυρία Κουντουρά, να ενδυναμώσουμε τη διεθνή μας ταυτότητα. Και προς το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις τουριστικής οικονομίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και για την αναβάθμιση και την υποστήριξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Και επιχειρούμε μέσα από αυτό να το κάνουμε και μέσα από την χορήγηση και την χρήση και την διάθεση και τον σχεδιασμό σύγχρονων μέσων και εργαλείων, τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε με τον πιο σύγχρονο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο την Ελλάδα. Και εισαγάγουμε και αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους που εντάσσονται σε ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, για να κάνουμε πιο φιλικό το επιχειρηματικό και επενδυτικό πλαίσιο. Σε αυτή την κατεύθυνση, και αυτό ο κύριος Πάνος Οπλοποιός στη συνέχεια θα σας αναπτύξει αναλυτικά τις σκέψεις μας, το σχεδιασμό, στο πλαίσιο κιόλας της υποβολής προτάσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, από όλα τα Υπουργεία. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που θα υποβάλουμε ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί το έχουμε ήδη έτοιμο. Ήδη έχει αναφερθεί σε αυτό ο Υπουργός από το Δεκέμβρη. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, ο ψηφιακός μας σχεδιασμός θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας στην προβολή και την πρόθεση της Ελλάδας μέσα από ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με τα ψηφιακά εργαλεία στο διαδίκτυο. Θέλουμε να εργαστούμε στην κατεύθυνση καθιέρωσης ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει πόρους για να εξυγχρονίσουμε και να επανασχεδιάσουμε το σύστημα του Μητρώου των Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούμε στο Υπουργείο. Προωθούμε, υλοποιούμε και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμη και η κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, η οποία για πολλά χρόνια έχει καθυστερήσει και την οποία κάνουμε πραγματικότητα. Απλοποίηση διαδικασιών, αδειοδότησης, ψηφιοποίηση, διαχείριση εγγράφων και συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΣΠΑ,
τις οποίες αποκλειστικά χειρίζομαι και εγώ και τη συνεργάτη μου στην Γενική Γραμματεία. Επίσης, αξιοποιούμε κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα, τα χρηματοδοτούμενα διακρατικά προγράμματα, Interreg, και στις διάφορες προτάσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει ως εταίροι σε σχήματα στο Interreg, υπάρχουν και δράσεις για δημιουργία πρότυπων εφαρμογών πληροφοριακού υλικού για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για καταδυτικά πάρκα, ιαματικές πηγές και με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την πρόθεση μέσω νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, αναπτύσσουμε ένα έργο το οποίο, όπως γνωρίζετε, όλος ο τουριστικός κόσμος περιμένει, διότι έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μια δεκαπενταετία, τους δορυφόρους λογαριασμούς, τον δορυφόρο λογαριασμό τουρισμού. Ήδη με κάποια τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με άλλα θέματα και δραστηριότητες τα οποία μας υποστηρίζουν και συμμετέχουμε κι εμείς βεβαίως ενεργά, θα υλοποιήσουμε και θα έχουμε μια πρώτη πιλωτική παρουσίαση, ευελπιστούμε μέχρι τον Ιούνιο. Θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, σημαντική δραστηριότητα, την οποία μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα που βεβαίως θα αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό. Διότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος για τα στοιχεία, τα τουριστικά. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα πραγματικά όλες οι μεριές που διαφωνούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση και όλοι οι φορείς, συμφωνούν σε ένα πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει επιτέλους ένα σταθερό σύστημα δεδομένων για την τουριστική αγορά και την τουριστική επιχειρηματικότητα. Και τέλος, σχεδιάζουμε την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και θέλουμε εκεί να καθιερώσουμε και κάποιες πρακτικές ψηφιακής εκπαίδευσης για να εξυγχρονιστούμε με βάση τα διεθνή πρότυπα οι σχολές μας. Ο στόχος λοιπόν που έχουμε θέσει για τον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, είναι ισχυρά αναπτυξιακός για τα επόμενα χρόνια. Αυτό έχει φανεί και από την αρχή της δουλειάς μας στο Υπουργείο. Και με όχημα τις νέες τεχνολογίες, μέσα από τη διαρκή εξέλιξη και τις δυνατότητες που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, θέλουμε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου και τη διάχυση των ωφελιών σε όλη τη χώρα. Γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι οι στιγμές της οικονομίας μας και οι στιγμές που περνάει η χώρα είναι δύσκολες σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Όμως ο τουρισμός, εσείς, οι φορείς, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όλοι μας, εμείς στο Υπουργείο, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες που παρέχονται και τις ευκαιρίες τις οποίες θα δώσουμε στον τουριστικό κλάδο. Και σήμερα βεβαίως είναι μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας και σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, διότι οι νέες τεχνολογίες, όπως πολύ καλά θα ακούσουμε στη συνέχεια, μπορούν να υποστηρίξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τουρισμό μας, την επιχειρηματικότητα και βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και δεδομένο, ζητούμενο και μεγάλη πρόκληση και για εσάς αλλά και για εμάς το Υπουργείο. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είδα και απάνω και νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, γιατί χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στις νέες τεχνολογίες. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Η πόρτα μου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή για όλους. Μπορείτε να έρθετε να με βρείτε, να συζητήσουμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν και εμάς στο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ.